Νέα Δημοκρατία. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Οι καλεσμένοι πάντως ανταποκρίνονται πλήρως στον τίτλο της εκπομπής σας. Ότι είστε ατέριαστοι με είστε ατέριαστοι, γιατί το ξεκινάτε. Τελείως, ιδεολογικά. Μια χαρά σας βλέπω. Άλλο, και δύο μεσαχάκι και πουκάμισο. Ευπρεπείς και σύγχρονοι άνθρωποι είμαστε. Αλλά ιδεολογικά τελείως ατέριαστοι. Για να, νομίζω όμως ότι είσαστε σε ένα θέμα ταιριαστή. Θα το δούμε αν θα προκύψει. Ναι, και νομίζω ότι στο θέμα του κυρίου Γεωργίου, να ξεκινήσουμε με αυτό, κύριε Κυρίτσα, και την επιστολή που είχαμε από την Κομισιόν αναφορικά με την παραπομπή του κυρίου Γεωργίου σε νέα δίκη. Εντάξει, είναι λίγο εξωφρενική αυτή η επιστολή. Έχει και εσωτερική αντίφαση, δηλαδή δεν γίνεται να λες ότι εμείς προς Θεού δεν μπορούμε να πούμε για τη δικαιοσύνη διότι σεβόμαστε, αλλά εσείς να μην τη σέβεστε. Δηλαδή, εντάξει, ναι. Γελάνε ναι. Και τα πόμολα. Από εκεί και πέρα, επί της ουσίας, θεωρείτε στο ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει φουσκωθεί το έλλειμμα του 2009. Είναι υπόλογος ο κύριος Γεωργίου, έχετε βγάλει συμπέρασμα πολιτικό. Στο μέτρο που η υπόθεση πλέον είναι στη δικαιοσύνη και έχει και αυτό το υψηλό προφίλ το οποίο προσέλαβε τις τελευταίες ημέρες και με την επιστολή της Κομισιόν, πιστεύω θα ήταν καλύτερα να μην το σχολιάσω. Δημοσίως το θέμα αυτό μας έχει απασχολήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρετε ότι θεωρούμε ότι γίναν περίεργα πράγματα ένα πολύ κρίσιμο διάστημα και τα οποία πολύ περίεργα πράγματα οδήγησαν στην υπαγωγή της χώρας στα μνημόνια. Δεν είναι πράγματα τα οποία μπορεί κανείς να τα περνάει ντούκου και να λέει έλα μωρέ περασμένα ξεχασμένα. Είναι στη δικαιοσύνη το θέμα, περιμένουμε να δούμε. Περιμένω τη συμφωνία του κυρίου Βαγλαμάνη. Κοιτάξτε, στο θέμα αυτό γενικότερα υπάρχει μια άποψη που λέει ας μάθουμε την αλήθεια το τι έγινε τον περίφημο Μάιο του 10 από τον ιστορικό του μέλλοντος μετά από 50 χρόνια. Mm. Και υπάρχει και η άλλη άποψη που λέει ότι αν μπορούμε αυτή την αλήθεια να τη μάθουμε τώρα, mm-hmm. πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τη μάθουμε τώρα. Mm-hmm. Όχι για να καταλογίσουμε ποινικές ευθύνες, αυτές και αν υπήρχαν, όπως ξέρετε, έχουν διαγραφεί. Mm-hmm. Αλλά είναι χρήσιμο. Για τον κύριο Γεωργίου δεν νομίζω. Όχι, μιλάω σε πολιτικό επίπεδο. Mm-hmm. Μιλάω σε πολιτικό. Τώρα, εκτές συνέβη κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι ήταν συμπτωματικό. Η συγκεκριμένη επιστολή, την οποία θεωρώ απαράδεκτη, ήρθε την ίδια μέρα που βγήκε επισήμως το πόρισμα από το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Γιατί ξέραμε ότι αναπέμπεται το θέμα για να το ξαναδεί η δικαιοσύνη, δεν ξέραμε το περιεχόμενο. Mm-hmm. Διαβάζοντας σήμερα εγώ στις εφημερίδες, στο βαθμό που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δεν ξέρω πού βρέθηκε το πόρισμα στα χέρια των εφημερίδων, το τι γράφει μέσα το πόρισμα μου έκανε εντύπωση ότι η βασική αιτία που ο Άριος Πάγος το αναπέμπει στο Συμβούλιο Εφετών και λέει δείτε το επί της ουσίας και ενδεχομένως το παραπέμπεται και στο ακροατήριο, είναι ότι απεκρύβησαν στοιχεία τόσο από την αρχική όσο κυρίως από τη συμπληρωματική κατάθεση του αείμνηστου Κοντοπυράκη, της κυρίας Γεωργαντά mm-hmm. και του κυρίου Στρόμπλου. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρή κατηγορία. Δεύτερον, η Κομισιόν δεν ξέρει ότι τα στοιχεία πλέον δεν αλλάζουν. Καλός ή κακός, 15,3 δεν αλλάζουν. Άρα αφού ξέρει ότι τα στοιχεία δεν αλλάζουν, προς τι επιστολή για να προστατεύσει τον κύριο Γεωργίου. Και απορώ με τον κύριο Γεωργίου, διότι όλα τα κανάλια και σήμερα αρκετές εφημερίδες, άλλες κάποιες και πρωτοσέλιδο, λένε ότι ένα λόμπι οικονομικών παραγόντων του εξωτερικού μαζεύει λεφτά για την νομική κάλυψη του κυρίου Γεωργίου. Και ο κύριος Γεωργίου δεν έχει βγει να πει αν είναι αλήθεια ή ψέματα αυτό. Ποιο είναι αυτό το οικονομικό λόμπι του εξωτερικού που τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για την νομική κάλυψη του κυρίου Γεωργίου. Αν θυμάμαι από εκεί καλά. Και πέρα θα συμφωνήσω, πράγματι, το θέμα έχει πάει στη δικαιοσύνη, δεν θέλω να μπω επί της ουσίας. Θα περιμένουμε κύριε Κυρίτσα. Τη δικαιοσύνη. Εγώ αν θυμάμαι καλά, συμπληρώνοντας αυτά που λέει ο κύριος Κακλαμάνης, ο κύριος Γεωργίου είχε μιλήσει από την Αμερική όπου βρισκόταν, είχε μιλήσει στους Financial Times όπως φαίνεται, οι οποίοι είχαν γράψει ένα κομμάτι το οποίο είχε και ένα στοιχείο εκβιασμού μέσα. Ότι κουκουλώστε την υπόθεση, αλλιώς ξεχάσετε το χρέος. Θα έχετε πρόβλημα με τη διευθέτηση του χρέους, εάν και εφόσον εγώ καταδικαστώ, ήταν η δήλωση. Ωραία. Αυτό σε απλά ελληνικά λέγεται εκβιασμός. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ αυτό το θέμα και πάμε στο θέμα των τηλεοπτικών.